Εννοείται. Άμα θέλετε εσείς να ρίξετε το όνομα στο τραπέζι, ρίξτε όσα θέλετε. Πάντως, εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν έχω ακούσει ούτε τον κύριο Σαμαρά, ούτε τα ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επιτίθεται εναντίον σας. Μα τι τώρα, δεν έχετε ακούσει τον Παναγιωτόπουλο να επαναλαμβάνει όλα όσα έγραφε ο κ. Μιχαλάκης στον Ελεύθερο Τύμο τη μορφή ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Πώς δεν το έχετε ακούσει, δηλαδή. Το έχετε ακούσει. Το έχετε ακούσει, ε? Ή όχι. Ναι, το έχω ακούσει. Λοιπόν, και να ζητάει την παρέτησή σας. Τι άλλο θέλεις. Τι άλλο θέλετε, παρακολουθώ. Εδώ υπάρχει καμπάνια. Υπάρχει προσπάθεια να γίνει η υπονόμευση των προσώπων που ασκούν την κυβερνητική πολιτική και εκφράζουν τον πολιτικό λόγο της κυβέρνησης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να υπονομευθούν αυτές οι προσωπικότητες με το χαρακτήρα, με αυτό λέγεται, σας είπα, character assassination. Είναι συστηματική υπονόμευση του συγκεκριμένου προσώπου με προσωπικά χαρακτηριστικά. Τι έφαγε? Ξέρετε ότι εγώ δέχομαι αυτή τη στιγμή μια επίθεση πανταχώθεν επειδή είμαι υπέρβαρος? Και αυτό είναι φασιστικό, είναι απαράδεκτο, είναι απάνθρωπο. Διότι εγώ δεν είμαι υπέρβαρος προφανώς, γιατί με διασκεδάζει αυτό. Ούτε το κάνω επίτηδες. Έτσι, έχω μία αναδυναμία. Όπως άλλοι, ξέρω εγώ, κουτσένουνε, οι άλλοι δεν βλέπουν καλά κτλ. Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτού του είδους την επίθεση? Και είναι παντού, σε όλα τα έντυπα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή και στο επιτελείο της. Πάρα πολύ λυπούμε, κύριε Παπαχελά, αλλά θα σας πω ότι αυτού του είδους η αντιπολίτευση σε τέτοιο επίπεδο ποτέ δεν έχει γίνει από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι χρόνια τώρα αντιμέτωπος της Νέας Δημοκρατίας και προϊονίζει πάρα πολύ άσχημα πράγματα για το μέλλον και βεβαίως και για τον τόπο τον Κακόμοιρο, αν ποτέ περιέρθει στα χέρια αυτής της ομάδας, η οποία εξάλλου συνεχώς συρρυκνούνται. Πάντως, κύριε Παγκαλέ, θα μου επιτρέψετε να πω ότι κι εσείς δεν βοηθάτε τον πολιτικό λόγο όταν μιλάτε για κοπρίτες, έστω κι αν κάποιοι δεν το βάζουν στο περιεχόμενο το οποίο θα έπρεπε. Δηλαδή, κι εσείς δεν είστε ακριβώς ο άνθρωπος. Όπως... Κι εσείς όμως δεν δέχεστε την πραγματικότητα όπως είναι. Όταν μιλάτε για κοπρίτη, έπρεπε να πείτε. Για κοπρίτη δεν μίλησα. Ναι, για κοπρίτη μίλησα. Δεν μίλησα, είναι γραμμένο. Εντάξει, δεν είναι ένας όρος το οποίο χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, υποθέτω. Είναι αυτό και άλλο οι κοπρίτες. Άλλο κοπρίτες, το καταλαβαίνω. Αλλά γενικώ θέλω να πω. Στον ελληνικό δεν σας αφήνει τη δυνατότητα να με φέρετε αντιμέτωπο με τους δημόσιους υπαλλήλους. Εγώ μιλάω για ένα συγκεκριμένο δημόσιο υπάλληλο, ένα τύπο δημόσιο υπαλλήλου που διορίζεται παράνομα στο δημόσιο μερουσφέτη και όλη τη ζωή δεν εργάζεται. Και, Παγκαλή, και αυτό δεν που υπάρχει λέω... αυτός γύρω μας. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Αλλά λέω ότι πηγαίνετε γυρεύοντας μερικές φορές. Όταν για παράδειγμα λέτε τους αξιωματικούς, το διάβασα αυτό πάλι. Είναι η άλλη πλευρά, κύριε Παχελά. Με συγχωρείτε. Όταν λέτε τους πιο αντιπαραγωγικό κλάδο τους αξιωματικούς. Λογικό δεν είναι. Πότε είπα εγώ το πιο αντιπαραγωγικό? Το είπατε στο πρωινό της ΝΕΠ. Πιο αντιπαραγωγικό κλάδο. Είπατε ότι είναι πολύ αντιπαραγωγικό κλάδο. Το διάβασα αυτό. Πολύ αντιπαραγωγικό κλάδο είπα εγώ ότι είναι. Εγώ είπα, μιλούσα για το ΕΣΠΑ. Και είπα ότι το ΕΣΠΑ πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί με γρήγορους ρυθμούς και πρέπει να στραφεί το κράτος προς τις παραγωγικές δραστηριότητες, τους παραγωγικούς τομείς. Και με ρώτησε αυτός με τον οποίο συνομιλούσα, δεν υπάρχουν μη παραγωγικοί τομείς στο κράτος? Και είπα εγώ, με βάση την οικονομική θεωρία δηλαδή, η στρατιωτική, τα σώματα ασφαλείας δεν είναι παραγωγικοί τομείς. Μάλιστα. Δεν είπατε ότι ήταν αντιπαραγωγική, μη παραγωγική τομείς, αυτό είπατε. Δεν είναι παραγωγική τομείς, τι παράγουνε? Μάλιστα. Παράγουν προϊόντα για την αγορά. Όχι, κάνουν μια σκληρή υποθέτηση. Κάποιοι από αυτού κάνουν μια σκληρή δουλειά. Είπα εγώ ότι δεν κάνουν σκληρή δουλειά. Και κάτι παράγουν. Είπα ότι είναι άχρηστοι. Είπα όλα αυτά τα οποία κυκλοφόρησαν στον τύπο. Να το character assassination. Να η δολοπλοκία. Να η συνωμοσία. Από αυτή τη φράση που είχε σχέση με την αντίληψη της οικονομίας. Ότι υπάρχουν προϊόντα, εργοστάσια, χωράφια που παράγουν. Και υπάρχουν και υπηρεσίες που συμβάλλουν στην παραγωγή. Τα σώματα ασφαλείας συμβάλλουν στην παραγωγή, γιατί δεν σου κλέβει κανείς το προϊόν του μόχθου. Ο στρατός συμβάλλει στην παραγωγή, εξασφαλίζει την ακαιρεότητα της χώρας. Αλλά δεν είναι παραγωγική με την έννοια που λέει η οικονομική επιστήμη, επομένως δεν είναι παραγωγική με την έννοια της συμμετοχής στο ΕΣΠΑ. Και γι' αυτό και δεν συμμετέχουν. Λοιπόν, σε αυτό έρχονται οι άλλοι και δημιουργούν τέτοιο και θέτουν το δίλημα που θέσατε εσείς. Παράγεις πολιτική. Παράγεις πολιτικό λόγο για να κινδυνεύεις να πέσουν απάνω σου τα μαύρα κοράκια της θυμένης και εξονημένης δημοσιογραφίας ή το βουλώνεις? Γιατί αν εγώ είχα πει, αντί να δώσω το παράδειγμα του κοπρίτη δημοσίου υπαλλήλου κλπ, ότι πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα του δημοσίου υπαλλήλου και να μειώσουμε το βάρος που αντιπροσωπεύει ως ποσοστό επί των κρατικών δαπανών
οι αμοιβές τους. Εντάξει, δεν θα ήσασταν πάκελος τότε, υποθέτω. Λοιπόν. Και κανείς δεν θα είχε ασχοληθεί, κύριε Πόκελα. Και εμείς δεν θα είχαμε ασχοληθεί τη στιγμή και δεν μιλάγαμε για το θέμα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.